Η δημόσια διοίκηση χρειάζεται μεγάλες αλλαγές, μεγάλες τομές και μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Δημοκρατική μεταρρύθμιση. Εσείς κύριε Υπουργέ, αντί να κάνετε αυτές τις μεγάλες τομές και μεγάλες μεταρρυθμίσεις, εκτελείτε εντολές της Τρόικας για τη διάλυση της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, την πλήρη διάλυση για τη διάλυση του ελληνικού κράτους. Αυτό κάνετε. Τίποτα από όσα περιλαμβάνει το νομοσχέδιό σας δεν υπακούει σε μια ενιαία λογική. Δεν υπακούει σε μια λογική αναβάθμισης της δημόσιας διοίκησης. Αυτό το οποίο κάνετε και το οποίο δεν χρειάζεται ειδική πολιτική δεξιοτεχνία για να πραγματοποιηθεί είναι να αρχίζετε να κόβετε τους οργανισμούς, κλείνουμε εκεί, μεταφέρουμε εκεί, κλείνουμε εκεί, μεταφέρουμε εκεί και κυρίως να απολύεται τον κόσμο. Σοριδών και οριζοντίως. Σοριδών και οριζοντίως. Πείτε μου με ποια αξιολόγηση απολύεται δεκάδες εργαζόμενους με αυτό το νομοσχέδιο. Ποια είναι η αξιολόγηση. Ποια είναι η αξιολόγηση. Ένα εξατομικευμένα, ενός προς ένα. Για εργαζόμενους μιλάμε, οι οποίοι έχουν θητεύσει στη δημόσια διοίκηση, στο ελληνικό δημόσιο. Έχουν προσφορά δεκαετιών. Πείτε μου ποια είναι η αξιολόγησή τους. Γιατί τους πετάτε στο δρόμο από μια μέρα στην άλλη. Και ποια μέρημνα έχετε για το μέλλον τους. Όταν ο άλλος είναι 40, 50, 60 χρονών, έχει κάνει δεκαετίες στο ελληνικό δημόσιο, έχει εργαστεί και ξαφνικά μένει μετέωρος στον δρόμο. Με άνεργη ίσως τη γυναίκα του, με οικογένειες, με υποχρεώσεις, με δάνεια. Τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος, θα αυτοκτονήσει. Το λέω και για εσάς, κύριοι του ΠΑΣΟΚ, θα αυτοκτονήσει αυτός ο άνθρωπος. Πείτε μου, σκοτώνουν τα άλογα όταν μεγαλώσουν. Αυτή είναι η λογική και αυτό το λέτε μεταρρύθμιση. Δεν χρειάζεται να έχουμε υπουργό, ένα χασάπι να βάλουμε, να τελειώνουμε. Ένα χασάπι με την κυριολεκτική έννοια του όρου. Σου λέει πόσους θέλουμε να πετάξουμε στον δρόμο, 14.000. Μάλιστα. Τι κάνουμε, δεν αξιολογούμε τίποτα, δεν μετράμε τίποτα, δεν κάνουμε καμιά μελέτη, καμιά προσπάθεια. 14.000 παίρνουμε το πριόνι και όποιον πάρει ο χάρος. Και τελειώσαμε. Και αυτά που ερχόστε να μας τα πείτε ότι κάνετε μεταρρύθμιση στο δημόσιο, διάλυση σας είπα κάνετε, αυτό κάνετε. Αξιολόγηση. Αναφερθήκατε στην αξιολόγηση. Και σας είπαμε βεβαίως πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση. Και σας είπαμε η αξιολόγηση πρέπει να έχει ορισμένα χαρακτηριστικά. Εδώ μια ομάδα εργασίας που εγώ θα σας πάρω εδώ μια οποιαδήποτε κοινοβουλευτική ομάδα μπορεί ο κάθε βουλευτής να έχει γνώμη και να αναδεικνύει αυτούς οι οποίοι εκπροσωπούν αυτή την κοινοβουλευτική ομάδα και να έχει κριτήριο με το οποίο κάνει την επιλογή του. Γιατί εσείς στη συμμετοχική διαδικασία, δηλαδή τον παράγοντα συμμετοχής όλων των εργαζομένων σε κάθε χώρο, σε κάθε βαθμίδα, οι οποίοι συμμετέχουν και λένε άποψη, λένε γνώμη, το υποβαθμίζετε και το υποτιμάτε. Γιατί το υποτιμάτε αυτό. Δεν μπορούν αυτοί να έχουν μία γνώμη η οποία να έχει ένα βάρος και αυτή στη συνολική αξιολόγηση. Όταν λοιπόν ακούτε την έννοια συμμετοχική, σας πιάνει πανικός. Σας πιάνει πανικός. Δεν υπάρχει όμως πουθενά σε καμία διαδικασία, σε καμία ανθρώπινη δραστηριότητα όπου η αξιολόγηση ουσιαστική δεν γίνεται με τη συμμετοχή των ανθρώπων που έχουν την συγκεκριμένη δραστηριότητα. Επομένως, δεν καταλαβαίνω αυτό το φόβο σας στη λέξη συμμετοχική, ότι είναι η καταστροφή. Λοιπόν, τέτοιου είδους αξιολόγηση. Αλλά εσείς δεν κάνετε μια προσπάθεια συνενετική με τους εργαζόμενους, με όλα τα κόμματα, γιατί η δημόσια διοίκηση δεν είναι παράρτημα και δορυφόρος της ελληνικής δεξιάς διαχρονικά. Η δημόσια διοίκηση ανήκει σε όλο τον ελληνικό λαό και υπηρετεί τον ελληνικό λαό. Επομένως, πρέπει να υπάρχει μια ευρεία συνένεση
σε τέτοιου είδους μεταρρυθμίσεις εντός εισαγωγικών που επιχειρούν την αξιολόγηση. Αλλά εδώ την αξιολόγηση την έχετε κατακρεουργήσει. Λέτε, ας πούμε, βαθμολογία 9 με 10 έως 25%. Πού ακούστηκε αυτό? Σε λίγο θα πείτε ο Υπουργός, θα ονομαστικά θα καθορίζει ποιοι θα πάρουν τη βαθμολογία 9 με 10. Πού ακούστηκε αυτό? Μέχρι 60%, 7 ως 8. Και κοιτάξτε τη διαφορά όμως παρακάτω, στο τρίτο. Στο τρίτο λείπει το έως. Από 1 ως 6, 15%. 15%. Ούτε παρακάτω, ούτε παραπάνω. Ποια είναι αυτή η λογική? Δηλαδή δεν μπορεί να είναι, ας πούμε, πάνω από 15% αυτοί που θα έχουν βαθμολογία 1 έως 6. Άμα είναι κάτω, ποια? Εδώ αντιλαμβάνεστε ποια είναι η λογική σας. Η λογική σας είναι να έχετε με σιγουριά εξασφαλίσει αυτούς οι οποίοι θα πετάγονται στην άκρη, στο περιθώριο, θα ενοχοποιούνται και θα επικρέμαται η δαμόκλειο σπάθη της απόλυσης. Και αυτό που είπατε ότι για τις διαθεσιμότητες και τα λοιπά δεν παίρνετε υπόψη σας την βαθμολόγηση, από ό,τι βλέπω δεν τις παίρνετε υπόψη σας για τις διαθεσιμότητες που έχουν γίνει μέχρι του 2013. Δεν λέτε για το μέλλον, για το μέλλον δεν αναφέρετε τίποτα. Και θα ήταν και παράδοξο άλλωστε να θέλετε να κάνετε διαθεσιμότητες, να θέλετε να κάνετε απολύσεις και να επιλέγετε αυτούς που έχουν 9 με 10. Δεν γίνεται αυτό. Πώς θα γίνει? Και επειδή οι απολύσεις θα συνεχιστούν στο δημόσιο, επειδή πάμε για γενικευμένες καταστάσεις διάλυσης και εκπαραθύρωσης των δημοσίων υπαλλήλων, γι' αυτό βάζετε και αυτή τη βαθμολογία και εξασφαλίζετε με σιγουριά το 15%. Με σιγουριά το 15%. Καλώς, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, δεν ψηφίζετε την κατάργηση του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού. Καλώς. Εγώ σας ρωτώ όμως, ποια είναι η διαφορά αυτού του Ινστιτούτου με τους άλλους οργανισμούς που καταργούνται? Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά με το ΤΕΟ? Ποια είναι η διαφορά, μπορείτε να μου πείτε? Δεν είναι εξίσου σημαντικός οργανισμός, εταιρεία, επιχείρηση, το Ταμείο Εθνικής Οδοποίησης? Δεν είναι η ενοποίηση αρχαιολογικό χώρο για αναπλάσεις? Δεν είναι σημαντικά? Δεν μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες? Γιατί αυτά τα ψηφίζετε? Και εν πάση περιπτώσει, γιατί ψηφίζετε τις απολύσεις? Θέλετε να καταργήσετε οργανισμούς. Το ανθρώπινο δυναμικό γιατί δεν μπορεί να αξιοποιηθεί, εφόσον οι δραστηριότητες υποτίθεται αυτών των οργανισμών δεν καταργούνται επιτοπλίστων? Γιατί να μην αξιοποιηθεί λοιπόν το ανθρώπινο δυναμικό και να πεταχθεί στον δρόμο ή στη διαθεσιμότητα? Αυτή είναι λογική? Αυτό είναι βαρβαρότητα. Είναι βαρβαρότητα. Και μάλιστα όταν δεν υπάρχει παραμικρή αξιολόγηση για αυτούς τους ανθρώπους. Μου είπατε, και τελειώνω, μου είπατε αν θα επαναπροσληφθούν με μια κυβέρνηση της αριστεράς. Και το θεωρήσατε ότι είναι μεγάλη πρόκληση το ερώτημα. Βεβαίως θα επαναπροσληφθούν. Απολύεται τις καθαρίστριες μια στιγμή, κύριε, για να συνεννοηθούμε σε αυτήν την αίθουσα. Διότι κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό, τον εμπέζετε με τον πιο χυδαίο και άθλιο τρόπο. Απολύεται τις καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών. Γιατί τις απολύεται τις καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών? Για να πάρετε εργολάβους οι οποίοι θα κάνουν την ίδια δουλειά με δουλεμπόριο εργασιακών σχέσεων. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι από αυτήν την απόλυση των καθαριστριών και την ανάθεση του έργου του καθαρισμού σε εργολάβους, το κόστος θα είναι μεγαλύτερο για το δημόσιο. Όπως αυτό συμβαίνει σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους δημόσιους οργανισμούς. Το γνωρίζετε. Το δημοσιονομικό κόστος, το οποίο μου λέτε πού θα βρείτε τα λεφτά, είναι μεγαλύτερο με τους εργολάβους. Και δείτε, κάντε έναν έλεγχο παντού. Εμείς τον έχουμε κάνει τον έλεγχο. Και παντού όλοι όσοι διαχειρίζονται δημόσιες επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς, δημόσια διοίκηση, μας λένε αυτό το πράγμα. Ότι το κόστος είναι μεγαλύτερο με τους εργολάβους. Και η δουλειά είναι μάλλον χειρότερη. Και μιλάμε για νευραλγικούς τομείς, όπως το Υπουργείο Οικονομικών, όπου χρειάζεται να ξέρει
και η διεύθυνση και η διοίκηση και οι υπάλληλοι ποιοι καθαρίζουν και ποιες καθαρίζουν. Και όχι κάθε μέρα να έρχονται να αλλάζουν ανάλογα με τις δουλεμπορικές εργασιακές σχέσεις των εργολάβων. Και μου λέτε ότι πού θα βρείτε τα λεφτά να επαναπροσλάβετε τις καθαρίστριες. Σχολικοί φύλακες, οριζόντια, στο δρόμο. Και τι κάνετε, δεν λέτε ότι δεν χρειάζονται σχολικοί φύλακες, γιατί δεν μπορείτε να το πείτε αυτό. Είναι το άκρονάωτο του παραλογισμού. Αλλά λέτε, θα πάρουμε security. Θα διώξουμε το σχολικό φύλακα, δεμένος με το σχολείο, δεμένος με τα παιδιά, δεμένος με τους δάσκαλους και τους καθηγητές, με ένα ρόλο βασικό στην γειτονιά. Θυμηθείτε τον παλιό επιστάτη στα σχολεία και τον γόνιμο ρόλο που έπαιζε, αν μάλιστα είχε και αυτή την ευγένεια και την καλοσύνη, ήταν αγαπητός και από τα παιδιά και από τους γονείς και από τους δασκάλους. Ήταν ένα καταφύγιο. Ο σχολικός φύλακας δεν είναι ένα πάρεργο για το σχολείο. Είναι ουσιαστική πλευρά του. Λοιπόν, θα τον πετάξετε στον δρόμο αυτό το σχολικό φύλακα, χωρίς κρίση βεβαίως. Δεν λέτε ότι δεν κάνει αυτός ή εκείνος. Γενικώς, συλλήβδιν. Στον δρόμο οι σχολικοί φύλακες και θα πάρετε security να κάνουν αυτή τη δουλειά. Το κόστος των security είναι ακόμα μεγαλύτερο. Το δημοσιονομικό κόστος από τους σχολικούς φύλακες. Επομένως, γιατί μας κάνετε το ερώτημα πού θα βρείτε τα λεφτά. Αυτό που κάνετε εσείς είναι τρομοκρατία. Δεν είναι εξοικονόμηση πόρων για το δημόσιο και τη δημόσια διοίκηση. Τρομοκρατία ασκείτε. Θέλετε σόνι και καλά να δώσετε το μήνυμα των γενικευμένων, όχι εξατομικευμένων, οι οποίες έχουν κάποια αιτιολογία, πειθαρχικά παραπτώματα, ποινικές πράξεις, ποινικά κολάσιμες πράξεις. Δεν μιλάμε για αυτά. Εσείς θέλετε να δώσετε το μήνυμα της οριζόντιας, γενικευμένης, τρομοκρατικής απόλυσης. Δεν έχετε καν δημοσιονομικό όφελος από αυτού του είδους τις απολύσεις που κάνετε. Άλλωστε, και τελειώνω με αυτό, και το νομοσχέδιό σας αυτό αποδεικνύει. Κάνετε δεκάδες απολύσεις, κλείνετε οργανισμούς και το όφελος είναι 2,5 εκατομμύρια. Και απ' την άλλη ερχόσαστε με την διάταξη αυτή για τη δημοσίευση των ισολογισμών και των αλλαγών καταστατικών ανωνύμων και ΕΠΕ στην εφημερίδα της κυβέρνησης να έχει απώλειες στο δημόσιο 45 εκατομμύρια. Λοιπόν, για ποιο δημοσιονομικό όφελος ομιλείτε? Για εκδίκη, πρόκειται περί εκδικήσεως. Κύριε Λαφαζάνη, μόνο σας είπατε ότι πρόκειται περί παράδοσης του δημοσίου κύριε σε ιδιωτικά συμφέροντα. Αυτή είναι η πολιτική σας, αυτή η πολιτική είναι αδιέξοδη, είναι καταστροφική και οδηγεί στον γκρεμό τη χώρα. Ο κύριος Βορύδης έχει το λόγο, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.